Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέλιος Παπαντονίου, που θα σας κρατήσει συντροφιά έως και τις 12 και θα είμαστε μαζί για να σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, καθώς όσο βαδίζουμε προς τον 15 Αύγουστο, όλα σιγά σιγά αδειάζουν, όλα σιγά σιγά ερημώνουν όσον αφορά τις πόλεις και πολύ περισσότερο η Θεσσαλονίκη, καθώς όλοι βαδίζουν προς Χαλκιδική μεριά, γιατί τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει πάρα πολύ και το ξέρουν όλοι, είναι το σλόγκαν, είναι η ατάκα, το ότι είναι το κλασικό κλισέ το οποίο λένε αρκετοί, ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, και όντως δεν έχει σαν τη Χαλκιδική, οπότε όλοι σιγά σιγά ετοιμάζουν και κάνουν τα κουμάντα τους, τα θέματα τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να την γλιτώσουν και να πάνε να ράξουν σε καμιά παραλία στην Χαλκιδική, σε κάνα πιτσόμπαρο, σε κάνα κλαμπάκι εκεί πέρα, να κάνουν τα θέματα τους. Με τον Βασίλη Καβαδία να είναι στην κονσόλα του ήχου και να είναι και ο σημερινός εδώ πέρα, το σημερινό ντουέτο, να είμαστε εδώ πέρα παρέα στους 107,4. Να πούμε πως μεγάλος υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Όνειρο Live Strip Show, το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης. Σας περιμένει να ζήσετε μοναδικές πριβέ καταστάσεις με ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες του, μόνο με 10 ευρώ είσοδο μαζί με το ποτό σας. Η εγγύηση στην νυχτερινή ιδιαίτερη διασκέδαση ή ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show στην οδό Κολέτη 30 έναντι Παλαιού ΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ρεζερβέ 23 13 0 69 083. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 23 13 0 69 083. Προσφορά για όλους σας, μόνο με 10 ευρώ, 2 πριβέ χορούς. Όνειρο Live Strip Show λοιπόν είναι και ο σημερινός υποστηρικτής της εκπομπής των Ασπρόμαυρων Πτήσεων για ακόμα μια εκπομπή εδώ από τους 107,4. Να πούμε πως σήμερα το πραγματάκι θα πάει στο κλασικό μοτίβο, έτσι λίγο χαλαρά θα είμαστε, καθώς όσο βαδίζουμε προς 15 Αύγουστο είναι λογικό το να πηγαίνουμε χαλαρά, να πηγαίνουμε λίγο έτσι στο mood της εποχής, να είμαστε λίγο σε φάση, ας πούμε, λίγο έτσι χαλαρά, αυτό που λέμε. Αλλά θα ασχοληθούμε και με τα θέματα μας εδώ, θα ασχοληθούμε αρκετά με την συμφωνία των 7 άστεγων τηλεοπτικά με την ΕΡΤ και την συμφωνία την οποία έσπρωξε, προώθησε ο υφυπουργός αθλητισμού, ο κύριος Βασιλιάδης, έτσι ώστε και οι 7 άστεγοι της Super League να βρουν τηλεοπτικό συμβόλαιο και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League στις 25 Αυγούστου. Θα μιλήσουμε και θα σχολιάσουμε επίσης και τα αρκετά μετάλλια τα οποία έχουν έρθει αυτές τις μέρες από τους Έλληνες αθλητές του Στίβου. Ο τελευταίος ο οποίος πήρε το ένα μετάλλιο είναι ο Πετρούνιας, ο οποίος κατέκτησε το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στην ενόργανη και στους κρίκους. 4ο συνεχόμενο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο για τον Πετρούνια, ο οποίος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής και γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού. Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία δεν τα πολύ θυμόμαστε. Τα θυμόμαστε μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις. Τα θυμόμαστε μόνο όταν υπάρχει κάποια διάκριση, ενώ κατά τη διάρκεια του χρόνου τα ψιλοξεχνάμε, και αυτό το οποίο μας κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι το τι κάνει ο ΠΑΟΚ, το τι κάνει ο Άρης, το τι κάνει ο Ηρακλής. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά να μην τους ξεχνάμε και αυτούς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ανεβάζουν λίγο ψηλότερα. Ανεβάζουν λίγο την Ελλάδα μας σε αυτά τα χρόνια που είμαστε λίγο down, ένα κλικ πιο πάνω, και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Φυσικά θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ, καθώς έρχεται το παιχνίδι της Τρίτης
στην Μόσχα, Σπαρτάκ Μόσχα ΣΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει την πρόκριση στα play-off του Champions League και είναι μεγάλη υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, σε αυτό το επικό παιχνίδι, κέρδισε 3-2 την Σπαρτάκ Μόσχας με μια ανατροπή 0-2 από 0-2 στο 20 λεπτό, το έκανε 3-2 μέσα σε 17 λεπτά με συνοπτικές διαδικασίες. Φυσικά θα μιλήσουμε και για τον Άρη, ο οποίος και αυτός συνεχίζει με τη σειρά του την προετοιμασία του για την έναρξη του πρωταθλήματος και γενικότερα θα μπούμε λίγο σε ρυθμούς. Να πούμε πως στο 45ο λεπτό, έχουμε πει στις καθυστερήσεις του Super Cup Γερμανίας, Frankfurt-Bayern Μονάχου 0-2, είμαστε στο 46ο λεπτό, όπου να είναι θα πάμε σε ημίχρονο εκεί. Να πούμε πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μόνο με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Στέλνετε ό,τι γουστάρετε, να πούμε την παρατήρησή σας, το σχόλιο σας, ό,τι θέλετε εδώ πέρα, είμαστε άπλες. Να πούμε επίσης πως μόλις σφύριξε την λήξη του ημιχρόνου στο Super Cup Γερμανία, σε Φραγκφούρτη Bayern Μονάχου 0-2, με την Bayern η οποία από ό,τι φαίνεται να έχει πάρει ένα προβάδισμα ισχυρό και να πηγαίνει για την πρώτη κατάκτηση ενός τίτλου σε αυτή την αρχή της σεζόν. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Αντώνη, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του και στέλνει εδώ πέρα άσε τον Πετρούνια αδερφέ και πες τίποτα τι γίνεται με την Σουηδέζα και το αριστερό μπακ. Θα τα πούμε και αυτά. Φυσικά έχουμε και την μεταγροφολογία για το αριστερό μπακ. Έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αριστερά-δεξιά μπορείς να διαβάσεις διάφορα ονόματα, αλλά ακόμα δεν ξέρουμε προς τα πού πάει η δουλειά. Τώρα από εκεί πέρα, για το θέμα το οποίο καίει, το οποίο φυσικά και θα το σχολιάσουμε εδώ, είναι αυτό με την περιβόητη υπόθεση Verblum, ένας Verblum ο οποίος μας έχει φάει, δεν θα έλεγα τα σωτικά αυτό το καλοκαίρι, μας έχει φάει ένα ολόκληρο καλοκαίρι, έχει γίνει serial, να το πω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, και ειδικότερα νομίζω ότι πιο πολύ η γυναίκα του παρά ο ίδιος. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ τον θέλει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το έχει πει, το έχει παραδεχτεί και φαίνεται με τη στάση του και με την υπομονή που κρατάει στο συγκεκριμένο θέμα. Είχε δώσει 4 μέρες προθεσμία. Σε αυτές τις 4 μέρες προθεσμία ο Verblum έριξε ξανά γέφυρες με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι θέλει να επανέλθει και ο ΠΑΟΚ είπε ότι ισχύει η πρότασή του, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι για τον ΠΑΟΚ και εφόσον έρθει στην Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι θα υπογράψει κιόλας, καθώς έχουν ξεκαθαρίσει οι θύνοντες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ πως για να έρθει στην Θεσσαλονίκη θα πρέπει να υπογράψει ένα προσύμφωνο πρώτα για την συνεργασία των δύο πλευρών και μόλις έρθει στην Θεσσαλονίκη θα υπογράψουν τα συμβόλαια για την συνεργασία Verblum ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Verblum για τα επόμενα 3 χρόνια και με αποδοχές κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για τον αριστερό μπακ που λέγαμε πριν, να πούμε πως στο σελίδα από την Ισπανία κάνει λόγο πως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Αλίν Τόσκα. Είναι ένας αριστερός οπισθοφύλακας ο οποίος ανήκει στην Μπέτις. Θα δούμε το που θα πάει το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ σε αυτά κρατάει επιφυλακτική στάση και νομίζω ότι καλά κάνει, ειδικότερα όταν έχεις καεί από το χυλό φυσάς και το γιαούρτι, καθώς η υπόθεση Verblum με το ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη, έκατσε, είδε, μίλησε, συζήτησε και έφυγε χωρίς να υπογράψει, έχει έτσι λίγο επηρεάσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, που τα τελευταία χρόνια
καλά κάνουν που δεν πολύ μιλάνε και μιλάνε με πράξεις, όπως είχαμε δει και πρόσφατα με την απόκτηση του επιθετικού από την Arsenal, τον Akpom, που δεν πολύ έπαιξε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για απόκτηση ενός επιθετικού, αλλά μέσα σε μια μέρα μάθαμε πως ο ΠΑΟΚ με συνοπτικές διαδικασίες πήγε και αγόρασε τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ένας ποδοσφαιριστής όπου έχει κάνει προετοιμασία με την Arsenal και θεωρώ πως από άποψη φυσικής κατάστασης είναι έτοιμος να προσφέρει. Τώρα από άποψη τεχνική, από τα τεχνικά ζητήματα τα οποία ζητάει ο κάθε ποδοσφαιριστής από τους ποδοσφαιριστές του, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο είναι, σε ποιο σημείο είναι και πόσο χρόνο θέλει για να καταφέρει να φτάσει στο αναμενόμενο επίπεδο έτσι ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Αλλά όπως και να έχει, ο Akpom έχει έρθει στην ομάδα για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Έχει έρθει για να, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, να υπάρχει μια ρεζέρβα του Πρίγιοβιτς, καθώς μέχρι πρότινος και μετά την αποχώρηση και του Ευθύμη Κουλούρη, ο ΠΑΟΚ δεν είχε τον αντικαταστάτη του και ευτυχώς εντός εισαγωγικών, είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα με Μπίσεσβαρ και Βιερίνια, εντάξει, απουσίες μεν, αλλά απουσίες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν. Αν χτύπα ξύλο γινόταν κάτι με τον Πρίγιοβιτς, δεν υπήρχε επιθετικός να καλύψει την θέση του. Θα μου πεις μια αριστερό μπακ υπήρχε? Όχι, δεν υπήρχε, απλώς υπήρχε ένας Κρέσπο ο οποίος είχε την δυνατότητα να παίξει από εκεί και να μπορέσει να καλύψει όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα την αριστερή πλευρά της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά. Και νομίζω πως τώρα που και ο Μπίσεσβαρ και ο Βιερίνια είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ για την Ρωσία, θα έχει αρκετές πιθανότητες να απειλήσει και να δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα στην ομάδα της Μόσχας. Να αναφέρουμε και λίγο και την αποστολή του Ράτσβαν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε για την Μόσχα τους εξής: Ρέι, Πασκαλάκη, Γλίκο, Μάτος, Κίτσιου, Βιερίνια, Κρέσπο, Βαρέλα, Χατσερίδη, Μαλεζά, Σαχόφ, Μαουρίσιο, Κάνιας, Μπίσεσβαρ, Πέλκα, Ελκαντουρί, Λιμιό, Ουάρντα, Ζάμπα, Πρίγιοβιτς και Ακπόμ. Αυτή είναι οι 21 ποδοσφαιριστές του Ράτσβαν Λουτσέσκου για τον αγώνα με τη Σπαρτάκ Μόσχας την Τρίτη για την πρόκριση στο play-off του Champions League. Να πούμε πως στη Μόσχα ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 7 η προγραμματισμένη προπόνηση του στη Μόσχα, ενώ νωρίτερα στις 6 και 4 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του τεχνικού του ΠΑΟ και φυσικά μια συνέντευξη την οποία θα την ακούσετε live από τον Λίμπερο 107,4. Να πούμε πως είχαμε και κάποιες δηλώσεις από έναν παλέμαχο μέσω της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης από τον Βλάντισλαβ Ραντίμοφ, ο οποίος είπε αρκετά πραγματάκια και αμέσως πλην σαφώς τα έχωσε στον προπόνητη της Σπαρτάκ και είπε πως πριν το μάτσο ο ΠΑΟΚ εμφανιζόταν ένας σοβαρός αντίπαλος κυρίως στο γήπεδο και μετά τη στήριξη του κόσμου του. Το παιχνίδι δεν ήταν τόσο απλό, αλλά η Σπαρτάκ έβγαλε 2 γρήγορα γκολ και όλοι θεωρούσαν ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τελικά υπερέβαλαν για τη δυναμική του ΠΑΟΚ. Αλλά όχι. Ήταν οι πρώτες δηλώσεις του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και συνέχισε με εχμές προς τον τεχνικό της Σπαρτάκ Μόσχας και αμέσως πλην σαφώς αναφέρει πως δεν ήταν καλά προετοιμασμένη η ομάδα του για το συγκεκριμένο παιχνίδι και ότι από εδώ και στο εξής δεν είναι το φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι είναι πολύ πιο έτοιμος. Έχουν και αυτοί τα θέματα τους εκεί πέρα, καθώς η ήττα
έτσι όπως ήρθε μέσα στην Τούμπα από τον Δικέφαλο του Βορρά, δημιούργησε αρκετά προβληματάκια. Νομίζω ότι είναι και θέμα ψυχολογίας το συγκεκριμένο, καθώς το να χάνεις με ανατροπή με 3-2 μέσα στα 17 λεπτά κάτι λέει. Φυσικά ξέραμε πως αμυντικά η Σπαρτάκ Μόσχας δεν ήταν και τόσο δυνατή, δεν ήταν και τόσο έτοιμη. Το δυνατό της σημείο ήταν και είναι η επίθεσή της, αλλά περιμέναμε ότι στο 0-2 εκεί πέρα είχαν σφίξει όλοι στην Τούμπα. Αυτό το οποίο περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ στον επαναληπτικό είναι να παρουσιαστεί λίγο πιο σοβαρός αμυντικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα κένα στην άμυνά του και να μην δώσει την ευκαιρία στους Ρώσους να πετύχουν κάποιο γκολ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πάει ουσιαστικά για δύο αποτελέσματα. Αλλά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις το να πας για δύο αποτελέσματα είναι και λίγο δικό από μαχαίρι, γιατί όταν πας για την ισοπαλία τα πράγματα στραβώνουν και έχεις να αντιμετωπίσεις περίεργες καταστάσεις και να φλερτάρεις με την ήττα. Είναι και αυτό το οποίο λέγαμε εχθές, ότι ο Ράσβαν Λουτσέσκου πάει παντού για την νίκη, και όχι μόνο ο Λουτσέσκου αλλά και οι ποδοσφαιριστές του, καθώς πιστεύουν στις δυνάμεις τους, πιστεύουν στις ικανότητές τους και πιστεύουν πως μετά την ανατροπή που έγινε στην Τούμπα, γιατί όχι να μην μπορέσουν να πάρουν και ένα διπλό. Φυσικά αυτά τα πιστεύω των ποδοσφαιριστών και του προπονητή του Δικεφάλου του Βορρά, τα δικαιούνται να το πιστεύουν αυτό, καθώς η εικόνα μιλάει από μόνη της. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουν αποδείξει οι ίδιοι και έχουν δει το τι μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την συνέχεια της εκπομπής και με τον καλεσμένο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε προφανώς Λίμπερο 107,4, τι άλλο θα ακούγατε. Και τις ασπρόμαυρες πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και τον Βασίλη Καβαδία να είναι στην κονσόλα του ήχου. Φυσικά, εδώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε και καλεσμένο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρετε, τον Χρήστο, ο οποίος ξανακάνει την εμφάνισή του στον αέρα της πόλης. Δεύτερη back-to-back εμφάνιση, έτσι. Back-to-back. Εσύ και ο Πάο, κρυφή, με τις κατακρίσεις κυπέλλων. Back-to-back. Και, όχι. Και με τις νίκες, γιατί δεν το λες αυτό, είναι ντροπή. Είναι back-to-back, ναι, είναι οι νίκες. Τρεις νίκες, σερί. Σωστό, σωστό. Και πάμε για την τέταρτη, τα είπα και ο Ράσβαν, όλα καλά. Ράτσβαν, φίλε, τα λέει πάντα σωστά. Εντάξει, έκλεινε και ένα χρόνο. Σβήσαμε το πρώτο κεράκι. Πάμε για τα επόμενα. Ο Ράτσβαν, ο οποίος μπορούσε να έχει και ένα πρωτάθλημα, αλλά εντάξει. Εντάξει. Να μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Ας μην είμαστε. Του χρόνου θα πάμε για το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει. Πάμε να πούμε πως ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μόνο με SMS, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και για όσους αγαπάν την κούτρα και για όσους είναι λίγο έτσι, δύσκολο οικονομικά ή και ακόμα και για τους ταλαιροπαγίδες ας πούμε, που μπορεί να μας ακούνε, πληκτρολογούν στην αναζήτηση του Facebook ασπρόμαυρες πτήσεις με ελληνικούς χαρακτήρες και μας στέλνουν εκεί το μηνυματάκι τους και εμείς εδώ πέρα θα το σχολιάσουμε, θα το αναλύσουμε και θα το κάνουμε το θεματάκι. Θα το συμπεριφερθούμε όπως το αρμόζει. Έτσι ακριβώς. Ναι, πάμε να δούμε και μερικά έτσι αποτελέσματα από την Premier League και την Αγγλία. Liverpool West Ham 4-0, αγριεμένη Liverpool και με το 3-0 που το πέτυχε ο Μανέ να είναι λίγο ψηλό offside, αλλά δεν το λέω. Όχι, θα το πει σήμερα που δεν είναι ο άλλος ο Χρήστος εδώ για να σε κυνηγάει. Είναι λίγο έτσι ψιλοειρωνικό. Δεν το λέω, αλλά βλέπεις. Όχι, το κατάλαβα, γι' αυτό το τονίζω. Arsenal Manchester City 0-2 και Southampton Burnley 0-0. Και κάπως νομίζω πρέπει να ολοκληρώνεται και η Premier League με αυτά τα παιχνίδια. Πάμε και στην Γαλλία, στην League One. Lyon Amiens 2-0, τελικό.
όπως και τα προηγούμενα ήταν τελικά. Μπορντό Στρασβούργο 0-2 με την Μπορντό να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Και το Παρί Σεζερμέν Καέν είναι στο 38ο λεπτό και είναι στο 2-0. Να πούμε πως ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο του Super Cup Γερμανίας. Αυτό ανάμεσα στην Φραγκφούρτη και την Bayern Μονάχου. Είναι 0-2 στο 52ο λεπτό με τους Βαβαρούς να βρίσκονται στην επίθεση. Επίσης σήμερα έχουμε και Super Cup Ισπανίας στις 11 η ώρα. Θα δούμε το πρώτο ημίχρονο εδώ πέρα, θα τα μιλήσουμε και θα τα συζητήσουμε. Ανάμεσα στην πρωταθλήτρια. Βασικά δεν είναι πρωταθλήτρια, είναι νταμπλούχος η Μπαρτσελώνα. Πέρσι πήρε και πρωτάθλημα και κύπελο. Ανάμεσα στην Μπαρτσελώνα και την Σεβίλη. Να παίζουν αναμεταξύ τους για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Φυσικά, δεν θα μείνουμε εδώ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εχθές πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Rogers Cup στο Τορόντο και σήμερα αντιμετωπίζει το Ράφα Ναδάλ στον τελικό της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Μία διοργάνωση, ένας αγώνας, όχι διοργάνωση, άμα δεν μπερδευτείς και λίγο, δεν είναι ζωντανή εκπομπή. Ένας τελικός ο οποίος ξεκινάει και αυτός στις 11 η ώρα. Εντάξει, αυτά. Για αρχή να πούμε επίσης ωραία θέλω να με πεις έχουμε κανένα θέμα σε βλέπω λίγο έτσι ανανεωμένο, σε βλέπω λίγο έτσι πιο καλοκαιρινό, είσαι σε ένα mood λίγο έτσι πιο summer ας πούμε. Ναι, είναι ένα mood πιο summer, τώρα είναι 15 Αύγουστο, όλοι σε τέτοιο mood κινούνται. Ναι, εντάξει, ισχύει το 15 Αύγουστο, απλώς εσύ είσαι, ρε παιδί μου, σε άλλη φάση, σε βλέπω λίγο... πιο καλοκαιρινό γενικότερα. Πιο καλοκαιρινό, πιο ανέμελο. Είμαι, είναι η αλήθεια, είμαι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, την Web TV που λέγαμε, ας πούμε, την Καμερούλα που λέγαμε χθες, άμα σε έβλεπε, ας πούμε, και ο λαός του Λίμπερο... Καταρχήν θα κέρδιζα τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές μου επιλογές. Αυτό, το ότι... Το έπαιξες καλά, ας πούμε. Ναι, έτσι, λιτά, έτσι, με μαγιό και μπλουζάκι. Ναι, με μπλουζάκι. Πού έκανες βουτιές και εμείς είμαστε εδώ πέρα και λιώνουμε στα τώρα στα το στούδιο. Πού δεν το ρωτάς αυτό σε έναν Θεσσαλονίκιο, έτσι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι, πού στη Χαλκιδική. Δεύτερο πόδι πήγα. Συγγνωμιζέ λίγο, 3-0 η Bayern Μονάχου, όπου καθαρίζει με συνοπτικές διαδικασίες την εντάξει, δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα. Ούτε εγώ, αλλά εντάξει, τώρα κατά μάτια του κόσμου να το λέμε γι' αυτό. Ο οποίος είναι, ο Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι πρέπει να είναι. Δεν πρόλαβα να το δω. Νομίζω αυτός πρέπει να είναι. Εν πάση περιπτώσει, συνέχισε το πρόγραμμά σου εσύ, για πες. Πήγα αρχικά. Δώσε κανένα κουτσομπολιό στο λαό, ρε παιδί μου. Δεν θυμάμαι ρε εσύ, πήγα σε τρεις παραλίες. Τη μία δεν βούτυξα. Όχι, δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν βούτυξε. Θέλω να μας πεις από αυτές τις παραλίες που πήγες. Το ποια ρε παιδί μου συστήνεις να πάει ο λαός και το αν έχει ρε παιδί μου καλό θεματάκι για να πας να αράξεις, να πιεις την καφεδούμπα σου, να πιεις το ποτάκι σου, να πιεις την πυρίτσα σου, να πιεις το κοκτέιλάκι σου και να κάνεις και το απαραίτητο οφθαλμόλουτρο που αρμόζει, φίλε, που αρμόζει σε τέτοιες εποχές που φυσικά πρέπει να έχεις απαραίτητο το εργαλείο το γυαλίλιο. Το γυαλίλιο, εντάξει. Και όσο πιο σκούρο ή καθρέφτης, τόσο το καλύτερο. Ναι, εννοείται. Ειδικά άμα είσαι με κανένα θέμα δίπλα, πέρα ότι κοιτάς και πασπατεύεις, κοιτάς και γύρω σου. Επειδή μου κάνεις και ένα ανάλογο scouting. Ακριβώς έτσι. Πες τα επιστημονικά για να τα καταλαβαίνουν όλοι. Τα λέμε, φίλε, για να μαθαίνει και ο λαός. Για πες που έχεις να προτείνεις κάτι και στο λαό. Φυσικά, φυσικά. Ακτή Καλογριάς. Πολύ ωραία, πολύ δυνατή. Πού είναι αυτό, για βοήθησέ μας. Είναι στο δεύτερο πόδι μετά την Οικίτη. Ωραίος. Και μετά πήγα και μία καβουρότρυπα. Σω, δεν έχω πάει ποτέ, όπου εντάξει, και από θάλασσα σκίζουνε. Έχω ακούσει τα καλύτερα, ούτε εγώ έχω πάει, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα. Και οι δύο οι θάλασσες ήταν, και οι δύο παραλίες ήταν λες και είσαι σε πισίνα. Ήταν γαλαζοπράσινα τα νερά, πεντακάθαρα. Έβλεπες τα ψάρια να πηγαίνουν τριγύρω από τα πόδια σου. Είναι πολύ ωραία. Καβουρότρυπες βέβαια είναι λίγο ζόρι για το κατέβασμα και το ανέβασμα, γιατί έχει ουσιαστικά βράχια να κατέβεις. Αλλά θέλει, ας πούμε, γερή ραφή στο μαγιό για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα έχεις ατυχήματα. Ξέρεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω, φίλε. Εσύ τα λες, εσύ πήγες να πούμε, εγώ δεν τα ξέρω. Εγώ απλώς ακούω και κρέμομαι
από τα σαρκώδη χειλήσου. Πω. Τι λέμε, ρε φίλε, ναι. Τι να την κάνουμε τη webcamera, βασικά τώρα έχουμε σένα εδώ πέρα, έχεις δώσει την καλύτερη περιγραφή. Πολύ ωραία ήταν και στα δύο. Θέμα είχε. Θέμα και είχε και δεν είχε. Δεν γίνεται, φίλε, ή λίγο έγκυος ή αγκύος. Ήταν λίγο έγκυος, φίλε, είχε λίγο. Ναι, δηλαδή σε φάση... Κοίταξε, ήταν καλά, εγκρίνουμε γενικά. Τώρα ίσως ήταν και η μέρα, επειδή ήταν Κυριακή, ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Κοίτα τώρα, να σου πω κάτι, άκου να σου πω. Δουλεύεις σε μια εταιρεία, λέμε τώρα, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι ο Φούφουτος, ρε παιδί μου, και δουλεύεις σε μια εταιρεία. Την 15 Αύγουστος πέφτει Τετάρτη. Ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Σαββατοκύριακο δεν δουλεύει. Τρίτη Τετάρτη δεν θα φροντίσει να πάρει μια διούλα και να το πάει ως την Πέμπτη έτσι. Χαλαρά, σβηστά. Ως την Πέμπτη αν όχι, μέχρι την Τετάρτη σίγουρα. Ναι, ενώ την Πέμπτη να γυρίσει στη δουλειά, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ναι, να το πάει κάπως, ναι, θα φρόντιζε. Να το φροντίσει έτσι, να πει. Ο Σαλονικιός ξέρει να τα βολεύει αυτά και να είναι στην πούδρα. Εκεί που είχε πάντως πολλά θεματάκια ήταν στην Ελιά. Ελιά. Στην Ελιά. Τι είναι αυτό, στην Ελιά. Είναι περιοχή. Παραλία, περιοχή. Α, περιοχή. Και στο δεύτερο πόδι. Για πες, για δώσε τα θέματα σου εκεί πέρα. Ήταν ωραίο, απλά είχα κάποια θεματάκια τεχνικού χαρακτήρα. Να. Και νευρίασα λίγο και σηκώθηκα και φύγα. Α, οκ. Εν πάση περιπτώσει. Περίμενε λίγο, έχουμε εδώ. Πήραμε κι άλλο μετάλλιο, χάλκινο ο Τσιάμις στο τριπλόν. Είναι το έκτο μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι γεγονός. Ο Δημήτρης Τσιάμις με καλύτερο άλμα στα 16 μέτρα και 78 εκατοστά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τελικό του τριπλούν. Να αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος αθλητής είναι 36 ετών. Οπότε ήταν σημαντικός αυτός ο τίτλος γιατί... Respect. Έχουν περάσει τα χρόνια. Ναι. Γενικά αυτός ο Αύγουστος και το 2018 στον αθλητισμό μας πήγε αρκετά σαν χώρα. Μας πήγε σε καλά. Σε όλα τα επίπεδα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Γενικά στο Στίβο έχω την αίσθηση ότι μας πάει καλά. Ότι γενικά πάντα είμαστε μια χώρα, μπορεί να είμαστε μικρή σαν χώρα, αλλά είμαστε αξιόλογοι, ρε παιδί μου, στις παρουσίες μας, ας πούμε, σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια, ας πούμε, πρωταθλήματα, ακόμα και σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πάντα σε υψηλό επίπεδο, αν και οι αθλητές μας, ας πούμε, περνάνε τα πάνδυνα, καθώς εγκαταστάσεις είναι λίγο στεναχωρημένες, το λέω όσο καλύτερα γίνεται. Όχι, γιατί. Και τις στεναχωρημένες αυτές τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν πολλές φορές πηγαίνουν και τις κατεδαφίζουν πριν φροντίσουν να υπάρξουν αντικαταστάσεις όπως είχε γίνει παλαιότερα με ένα σκοπευτήριο. Με τι, για την Κορακάκη, ναι. Θα λες τώρα. Για την Κορακάκη, λέω. Ναι. Που πήγανε και γκρεμίσανε. Ουσιαστικά ήταν. Το σκοπευτήριο ήταν δικό της και ήταν. Το είχαν φτιάξει ήδη το σχέδιο ουσιαστικά. Για να βγαίνουν οι προπονήσεις. Αυτό ακριβώς. Και πήγαν και στο γκρέμισαν και δόθηκε υπόσχεση ότι θα φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις. Δεν ξέρω αν φτιάχτηκαν ακόμα. Αλλά γενικότερα, ρε φίλε, εγώ δεν λέω στην Ελλάδα με έτσι όπως είναι η κατάσταση, ρε παιδί μου, γενικά. Δεν λέω ότι πάμε να φτιάξουμε εγκαταστάσεις για τους αθλητές οι οποίοι, ο Στίβος και γενικότερα όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν προσφέρει στην Ελλάδα, έχουν φέρει μετάλλια. Είναι εδώ και πολλά χρόνια βγάζουμε αθλητές που πρωταγωνιστούν και γενικότερα είναι σε τέτοια φάση. Δεν λέω να φτιάξουμε υποδομές για αυτούς. Να συντηρήσουμε τις υποδομές τις οποίες έχουμε. Για να μπορέσουν από τα Ολυμπιακά έργα που έχουν, για να μπορέσουν να προπονούνται εκεί, να πάνε το πράγμα. Και να βγει και η επόμενη γενιά αθλητών. Αυτό ακριβώς. Πάμε και στον φίλο που περιμένει στη γραμμή. Γεια σας! Ναι, γεια σας. Αμαν, καλώς την παίρνετε και γουρπετάει λαβέντικα. Εντάξει, σχημαλόγο, δεν θα μου το παίρνει πάνω σου. Υπομονή και όνειρα και εντύπωση. Πότε θα βγούμε έξω? Δεν τα είπαμε αυτά. Πόσοι είστε? Τι? Πολύ. Πόσο μας κόβεις? Δύο πρέπει να είστε. Σ' αρέσουν οι δύο μαζί? Α, πολύ ωραίο. Ο δεύτερος έχει ωραία φωνή. Σ' αρέσει να σου δώσω να μιλήσεις, θέλεις? Ναι. Άντε, πάρτε να μιλήσεις. Άντε, μίλα του. Άντε, τι θέλεις να πούμε? Πότε είμαστε εδώ πούμε για σένα. Πότε σε βολεύει? Άρε φίλε, ήρθε στο Λίμπερο, θα βγεις κιόλας ραντεβού, ρε φίλε, τι άλλο θέλεις? Το Λίμπερο θα με αποκαταστήσει, τα λέω χρόνια. Πότε σε βολεύει, πες μου? Θες να βγούμε κάποια βόλτα αύριο. Α, δεν μπορώ αύριο. Μεθα
μεθαύριο. Ούτε μεθαύριο. Παραμεθαύριο. Την άλλη την Κυριακή μπορείς. Μπορώ. Εγώ πάλι όχι. Ακούς, έλα θα το κλείσω εγώ το ραντεβού. 31 Φεβρουαρίου στις 7 η ώρα έξω από το Λευκό Πύργο. Θα φροντίσω να είμαι εκεί. Το Λευκό Πύργο. Τι? Εγώ θα είμαι από πάνω. Βρέα φόρταγε, ηρέμησε λίγο από πάνω. Όπου που θες έλα. Σήμερα πώς σε λένε? Σήμερα είναι Πασχάλη. Τα έχεις ξαναπεί αυτό το όνομα όμως, επαναλαμβάνεσαι ρε φίλε, δηλαδή δεν έχεις λίγο έτσι... Το Χαράλαμπος ήταν το πολύ σταθερό, αν θυμάμαι καλά. Ναι, Χαράλαμπος, μπράβο, Χαράλαμπος. Ξεχνιέσαι κιόλας, πέρα έχεις ξεχάσει το όνομά σου. Είστε πολύ ωραία χώρια όμως. Αφού δεν μας έχεις δει. Τι είσαι εμάς, μη μας ματιάσεις. Από τη φωνή σας ακούω, είστε πολύ ωραία χώρια. Έχει φαντασία πάνω. Το άλλο το ωραίο αγόρι που είναι. Ρώτατο, όταν το συναντήσεις. Πήγες διακοπές. Να μη σε νοιάζει. Τρελαίνες γιάρικο αγόρι. Εγώ πηγαίνω στη Λέσβο. Εσύ πώς πας στη Λέσβο? Πώς και έτσι. Για άλλο νησί σε είχα να σε πω την αλήθεια. Για ποιο? Δεν μπορώ να πω, ντρέπουμε. Γιατί πες το, τι, πού είναι η ντροπή? Πες το εσύ. Στην Τήλο. Ωραία είναι και εκεί. Έχεις πάει? Α, έχει ωραία αγόρια. Ναι, έχεις πάει, άλλο σε ρωτάει όμως. Όχι, δεν έχω πάει, αλλά θέλω να πάω. Διακοπές που πήγες φέτος? Φέτος πήγα στη Λέσβο. Παπάπουλας, δεν πήγε στη Λέσβο. Δεν πήγα. Αφού είπες πριν από λίγο θα πας. Τι πίνεις και δεν μαζί είναι. Καρφώνεσαι. Πίνω πολλά ουί. Και γενικά και ειδικά καρφώνεσαι. Ναι. Πότε θα βγούμε? Θα το κανονίσουμε. 31 Φεβρουαρίου εγώ σε είπα μπορώ. Να πάμε να κάνουμε και κάνα μπάνιο μαζί, κάνα χαμάμ, μια σάουνα. Μπορώ ρε. Τι μπουμπούκι είναι αυτός. Θες πάνω. Τι ωραία φωνή που έχεις εσύ. Τσίπησες και το κομπλιμέντο σου. Έτσι, ναι. Είσαι παίρνωσε πολύ όμορφος άντρας. Κάτι άλλο έχεις να πεις? Τίποτα, θέλω να βγούμε έξω. Θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον, κάτι 31 Φεβρουαρίου. Περίμενε, είναι πολύ απλό. Έχουμε να πάμε σε διάλειμμα, γι' αυτό δεν θέλω να το σημαίνει. Ωραία. Θα βγούμε εμείς μετά, βγες και εσύ μόνος σου και όλα ωραία, αλλά έχουμε βγει έξω. Να πάμε καμιά βόλτα. Άντε, καλά. Πάνε εσύ μόνος σου και θα δούμε. Θα σου περιμένω. Άντε, καλά. Τσάω, γεια. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Τι ζούμε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ναι. Μετά από αυτήν την παρένθεση, να μην τη χαρακτηρίσω όπως θέλει να το πάρει κανείς. Τη δροσερή παρέμβαση. Ναι, είναι στο mood του καλοκαίριου. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο τα θέματά μας. Και αυτό που λέγαμε ότι. Τώρα πώς θα κάνουμε τη στροφή, δεν ξέρω, θα προσπαθήσουμε. Ναι, ότι ρε παιδί μου, εφόσον υπάρχουν τόσες πολλές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που ρε παιδί μου. Ρημάζουν. Δεν πάμε σε μια διαδικασία να μπούμε να τα συντηρήσουμε αυτά έτσι ώστε αυτοί οι αθλητές οι οποίοι είναι σε υψηλό επίπεδο έχουν τις δυνατότητες να πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο στερέωμα να τους δώσουμε και αυτούς την ευκαιρία να προπονηθούν σε αντάξιες εγκαταστάσεις. Δηλαδή τώρα ας πούμε εγώ προσωπικά χωρίς να το παίρνω καθόλου ασπρόμαυρα, κιτρινόμαυρα ερυθρόλευκα, πράσινα και δεν συμμαζεύεται. Εμένα με χαλάει πάρα πολύ το ότι δόθηκαν χρήματα σε ομάδες, ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαιρικές, από την ΕΡΤ που είναι κρατικό κανάλι και την πληρώνει ο κάθε Έλληνας φορολογούμενος, ένα σκασμό εκατομμύρια για ένα ποδόσφαιρο και για ένα προϊόν, το οποίο ρε φίλε... Δεν είναι και τόσο στα top του, ρε παιδί μου. Δεν είναι, ας πούμε, το προϊόν που θα πεις θα το πάρω, θα τα σκάσω χοντρά όπως τα Sky Earth με 4, κάτι εκατομμύρια να πούμε δίνει στην πρώτη ομάδα και πάει λέγοντας να πούμε έτσι μοιράζει το εκατομμύριο. Γιατί να το δώσω σε αυτό το οποίο είναι σε μια παρακμή, έχει πάρει την κατιούσα. Γιατί να δώσω τόσα λεφτά εκεί και να μην τα δώσω σε αθλητές που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και εκπροσωπούν τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, γιατί να δοθούν αυτά τα χρήματα εκεί από τη στιγμή που υπήρχε μία πρόταση από ιδιωτικό κανάλι, έτσι. Γιατί αυτά, τώρα εντάξει, κάποιες ομάδες αντέδρασαν λόγω του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού καναλιού. Προφανώς. Εμένα σαν όμως φορολογούμενο πολίτη δεν με νοιάζει, γιατί και αυτές οι αστέγαστες, οι οπαδοί των αστέγαστων ομάδων θα επιβαρυνθούν αυτά τα χρήματα τα οποία πήραν οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες και εγώ θα τα... επιβαρυνθώ από την τσέπη μου που θα τα πληρώσω. Θα τα πληρώσω. Γιατί δεν θεωρώ ότι η ΕΡΤ θα μπορέσει να ισοφαρίσει τα ποσά που έχει δώσει από τις χορηγίες. Πρώτα απ' όλα η ΕΡΤ, ρε φίλε, από το κλείσιμο της ΕΡΤ έχει μπει μέσα, περίμενα να σου πω,
Το λουκέτο κόστησε, το λουκέτο της ΕΡΤ τότε που την έκλεισαν, ναι, το μαύρο, κόστησε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ και ακόμα πληρώνει. Σκέψου, σε τέτοια φάση. Θέλω να πω ότι, εντάξει, okay, καταλαβαίνω, ας πούμε, τον Άρη και τον Καρυπίδη, όπου, ρε παιδί μου, ήταν σε μια δύσκολη φάση ο άνθρωπος. Ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, είμαι ο Καρυπίδης, έχω τον Άρη, ωραία. Έχω μια πρόταση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού για την ΕΡΤ και έχω και από ένα άλλο κανάλι, από το Εψιλον, όπου το συγκεκριμένο κανάλι είναι του Ιβάν Σαββίδη. Είναι του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ. Τι είναι στη ΠΑΟΚ, μεγαλύτερος αντίπαλος του Άρη. Είναι το αντίπαλο δέος, ας πούμε. Πώς γίνεται εγώ να πάω να πάρω χρήματα και να παίξω στο κανάλι του. Καταλαβαίνω, ο Καρυπίδης ήταν μια δύσκολη απόφαση για τον Καρυπίδη, γιατί πέρα από το γεγονός, αυτή η σκέψη που κάναμε εμείς την έκανε και ο ίδιος και όλοι όσοι σκέφτηκαν Άριστο, Έψιλον, Σαββίδης και δεν συμμαζεύεται, είχε και την ανάλογη στήριξη από το... είχε την ανάλογη πίεση μάλλον από τον Super 3, ο οποίος έλεγε ξεκάθαρα σε ανακοίνωσή του ότι δεν πάει ο Άρης στο Έψιλον για κανένα λόγο. Τους οπαδούς τους καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπορούν να μπουν σε αυτή την οτροπία ότι ξέρεις κάτι, όλα είναι ανώνυμες εταιρείες και όλα είναι. Δίνω και παίρνω. Δεν μπορεί να μπει οπαδός σε αυτά. Δεν ξέρει να μπει οπαδός σε αυτά. Αλλά επικοινωνιακό ο Καρυπίδης δεν μπορούσε να πάει στο Έψιλον. Ο Καρυπίδης από την πλευρά του έκπραξε το σωστό. Εγώ δεν μένω σε αυτούς που υπέγραψαν στην ΕΡΤ. Εγώ μένω σε αυτούς που πρότειναν να πάνε αυτές οι ομάδες στην ΕΡΤ και έδωσαν τόσα εκατομμύρια σε αυτές τις ομάδες και δεν δίνουν σε Έλληνες αθλητές που έχουν μια προοπτική να αναδειχθούν και να πρωταγωνιστήσουν σε διάφορα αθλήματα. Αθλήματα τα οποία είναι και αδικημένα. Αθλήματα τα οποία δεν τα προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόσο πολύ. Πάμε και σε ένα φίλο που θέλει να παρέμβει και μετά να πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας! Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μεγάλο πόνο έχετε. Για ποιο πράγμα. Για ποιο πράγμα. Γιατί πήρε ο Άρης τα λεφτά. Αν τα παίρνει ο ΠΑΟΚ δεν θα σας ένοιαζε. Όχι, όταν άγγιε η τράπεζα και πέρατε 2,5 εκατομμύρια για να μην ξεφτελιστεί ο ΠΑΟΚ ήταν καλά. Αυτά τα χρήματα. Τράπεζα, τα δώσαν τα λεφτά εκείνα πίσω. Όχι, πάνε τα φάγανε. Όταν έκανε το κράτος το γήπεδο του μπάσκετ στην Πηλαία... Ήτανε καλά. Πόσα εκατομμύρια πρώτα απ' όλα. Σαν δεν τρεπόσαστε, λέω. Όχι, όχι, ακούστε λίγο. Εσείς οι παραγωγοί, τι είστε. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Ακούστε λιγάκι. Δεν πας στο διάλογο, βλάκα. Κόφτονα. Έλα τώρα, πήρες να πουλήσεις τρέλα. Γιατί δεν σου λένε την αλήθεια οι άλλοι. Κάθεσαι και πληρώνεις να πούμε. Τέλος πάντων, δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Άστο. Δεν έχουμε κανένα θέμα με τον Άρη, φίλε. Εμείς μιλάμε γενικά. Ουσιαστικά μιλούσαμε για την ομάδα. Δεν είπαμε κάτι κακό. Ο Άρης και ο Καρυπίδης καλά έκανε που πήγε στην ΕΡΤ. Και μπράβο του που πήγε στην ΕΡΤ. Δεν τα βάζω με τον Άρη. Με αυτούς που έδωσαν τα λεφτά τα βάζω. Όχι γιατί τα έδωσαν συγκεκριμένα στον Άρη. Γιατί ποντάρουν και επενδύουν σε ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι σάπιο, ρε φίλε. Αλλά δεν μπορείς να το καταλάβεις γιατί δεν καταλαβαίνεις αυτό το οποίο ακούς. Ή μάλλον δεν θες να καταλάβεις. Γιατί δεν βγάζει την κυτρινόμαυρη παροπίδα. Πάνε σε άλλους δημοσιογράφους άμα θέλεις. Άμα δεν γουστάρεις. Και το θέμα είναι ότι κόβουνε από ένα κρατικό προϋπολογισμό ο οποίος έχει ήδη πληγεί λόγω των πυρκαγιών. Μόνο από τις πυρκαγιές, έτσι. Μόνο από τις πυρκαγιές θα δοθούν πάρα πολλές αποζημιώσεις. Καλά, εντάξει, τώρα έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Απλώς σου λέω, εφόσον είναι να δώσεις χρήματα, δώστα, επένδυσέ τα κάπου και κάπου που, είναι, που θα πιάσουν τόπο, ρε φίλε. Εφού ξέρεις ότι όσα λεφτά πεταχτούν στο ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται να φτιάξει αυτό το πράγμα. Να πούμε πως στο 69ο λεπτό, Φραγκφούρτη Μπάγερν Μονάχου 0-4. Και γιατί προφανώς. Εμείς μιλάμε και ξέρουμε το τι λέμε. Και δεν λέμε τυχαία, δεν μιλάμε τυχαία. Και γιατί, για να ενημερώσουμε και τον φίλο που άκουγε, που πήρε τηλέφωνο και μας στόλισε κανονικά, γιατί δεν μπορεί να κάνει διάλογο. Να πούμε πως στην περίπτωση του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ΕΡΤ επανεμφανίστηκε μετά από 10 χρόνια. Απλώς το θέμα ξέρει ποιο είναι. Ότι την τελευταία φορά είχε τον πρωταθλητή. Όχι, όχι. Το θέμα είναι ότι
Όπως προκύπτει και από ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που ενδεχομένως θα δημιουργήσει πρόβλημα και στην ίδια τη χώρα. Με βάση την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κρατικές ενισχύσεις σε επαγγελματικά αθλητικά σωματεία δεν επιτρέπονται. Και αυτό γιατί δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, κύριοι. Αν κάποια από τις ομάδες που μέχρι πρότινος ήταν τηλεοπτικά άστεγοι αγωνιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, εγκυμονούν κίνδυνοι τιμωρίας ολόκληρου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι, ότι δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός, αλλά ο κύριος ο οποίος πήρε δεν το ήξερε αυτό. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Άρη, μιλάμε για όλες τις ομάδες. Εντάξει, τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις, με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, με καλεσμένο για ακόμα μια εκπομπή τον φίλο μου και καλό ακροατή εδώ του σταθμού, τον Χρήστο, και τον Βασίλη Καβαδία να είναι πίσω από την κονσόλα. Να πούμε πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μόνο με SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, να ζητήσω, εάν ακούει, ένα μεγάλο συγγνώμη από τον 512, ο οποίος εχθές βασικά έστειλε ένα μήνυμα και δεν τα διάβασα. Ο οποίος λέει για πλάκα θα έχει την τύχη της Σεβίλης, που πέρσι κέρδισε το μάτς, το πρώτο παιχνίδι της Σπαρτάκ με 3-1 και έχασε με 5-1. Σήμερα άκουγα το ρώσικο αθλητικό ραδιόφωνο, όπου οι Ρώσοι είναι σίγουροι για πρόκριση με 3-0 και πάνω από 45.000 κόσμου θα πνίξουν τον ΠΑΟΚ. Έτσι λέει ο 5-12 φυσικά, ο οποίος δεν τον κόβω να είναι ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, έχει τη γνώμη του, και άμα το πιστεύει, ρε παιδί μου, 3-0 πρόκριση της Σπαρτάκ, ας πάει να το παίξει, γιατί όχι. Αλλά εγώ προβλέπω, φίλε μου 5-12, που σου ζητώ και συγγνώμη γιατί δεν διάβασα χθες τα μηνύματα, δεν το είδα, εγώ προβλέπω για 1-1 το παιχνίδι της Τρίτης. Εσύ, Χρήστο, έχεις καμιά έτσι διαφορετική άποψη? Όχι, έχεις και καμιά εγώ... φωνή, έχεις κάτι, είσαι σε κάποιο mood? Ένα δύσκολο 1-1 βλέπω. Γιατί η πρόκριση δεν θα είναι εύκολη εκεί μέσα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν θα πουλήσουν εύκολα το τομάρι τους οι Ρώσοι. Και εγώ εκεί την κόβω τη δουλειά. Και εντάξει, όταν χάνεις με τέτοια ανατροπή εδώ μέσα, νομίζω αποκτάς και ένα ψυχολογικό έτσι βάρος, λίγο τη σκέφτεσαι λίγο περίεργα την φάση. Να πούμε πως στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στη Γαλλία, στο 50 λεπτό, Paris Saint-Germain Caen είναι στο 2-0. Στο Super Cup Γερμανίας, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Bayern Μονάχου είναι στο 0-4 για την Bayern στο 21 λεπτό για το Super Cup Γερμανίας. Όπως επίσης να πούμε πως έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 10 λεπτά το Super Cup Ισπανίας ανάμεσα στην Μπαρτσελώνα και την Σεβίλη. Να πούμε πως μεγάλος υποστηριχτής και της σημερινής εκπομπής είναι το Όνειρο Live Strip Show, το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης. Σας περιμένει να ζήσετε μοναδικές πριβέ καταστάσεις με ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες, μόνο με 10 ευρώ. Είσοδο μαζί με το ποτό σας. Η εγγύηση στην νυχτερινή ιδιαίτερη διασκέδαση ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show, στην οδό Κολέτη 30, έναντι Παλαιό Παπ. Τηλέφωνο επικοινωνίας και ρεζερβέ 23 13 0 69 083. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο επικοινωνίας 23 13 0 69 083. Προσφορά για όλους σας, μόνο με 10 ευρώ, 2 πριβέ χωρί. Ο μεγάλος χορηγός λοιπόν της εκπομπής, Όνειρο Live Strip Show λοιπόν. Πάμε και στον φίλο που περιμένει στην αναμονή. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, παίρνω από Γερμανία τηλεφωνώ. Καλά κάνετε, δεν πειράζει. Το όνομά μου είναι Γιάννης. Γεια σας. Και είμαι φίλος του Άρη. Ναι. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι πιστεύω, θίξατε το θέμα για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Θα έπρεπε όμως στον πρόλογό σας, αυτό είναι και νομίζω το λάθος σας, ναι, που κάνατε,
να αναφέρετε και άλλα πράγματα. Είναι πράγματα τα οποία εξοργίζουν τον Αριανό. Ναι, πείτε μου. Αν μου δώσεις, παρακαλώ, 30 δευτερόλεπτα, όχι, ναι, πείτε μου, πείτε να ολοκληρώσω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, 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 θα σας ακούω. Με λίγα λόγια, πριν 9 χρόνια ακριβώς από τη στιγμή αυτή που μιλάμε, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Ενεργείας ήταν ο κύριος Κίμωνας. Το 2009. Α, 2009, ναι. Ήταν ο κύριος Κίμωνας Κουλούρης. Ναι. Ο κύριος Κίμωνας Κουλούρης, λοιπόν, δέχτηκε τις ευχαριστίες 3 μήνες πριν 9 χρόνια, ακριβώς που μιλάμε αυτή τη στιγμή, από τον κύριο Θόδωρο Ζαγοράκη για την ανανέωση της συμφωνίας με τη ΔΕΠΑ, με τη Δημόσια Επιχείρηση Ενέργειας, για άλλα 2 χρόνια, άλλα 2 δηλαδή, ήταν 4 τα χρόνια συνολικά, με αντίτιμο 4 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Δημόσια Επιχείρηση Ενέργειας. Από το ΠΑΣΟΚ που διέλυσε τη χώρα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σας λέω αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, οπότε ο ΠΑΟΚ έπαιρνε επί 4 χρόνια από το κράτος 4 εκατομμύρια, 4, και μάλιστα η συμφωνία η καινούργια που επετέφθη τότε και αυτά μπορείτε να σας λέω αυτή τη στιγμή, να τα ελέγξετε που σας λέω αυτή τη στιγμή, μην τα βγάζω από το μυαλό μου, είναι πράγματα τα οποία έχουν καταγραφεί. Ναι. Ήταν μάλιστα η δεύτερη για άλλα 2 έτη με 20% περισσότερο ακόμα από την πρώτη συμφωνία. Αυτά δεν ήταν κρατικά χρήματα? Ήταν κρατικά χρήματα. Δεν θα σας πω πάλι, δεν θα σας πω βέβαια αυτό το οποίο σας κατηγορούν οι Αριανοί, οι υπόλοιποι των ΠΑΟΚ, ότι ανοίξαν οι τράπεζες Κυριακή για να πάρει λεφτά κρατικά και αυτά. Ούτε θα πω για τον Άρη. Ο Άρης έχει υποφεληθεί. Συγγνώμη, και ο Άρης. Μισό λεφτάκι. Ναι. Και ο Άρης έχει υποφεληθεί. Ο Άρης έχει υποφεληθεί και η ΚΑΕ του Άρη, 2 φορές μάλιστα, και η ΠΑΕ Άρης. Είναι πράγματα που τα ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και ο Ηρακλής βεβαίως. Το ίδιο. Μέχρι τετραεθνική πήγε. Γενικότερα. Αλλά και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον νόμο του κυρίου Ορφανού. Και αυτή ευνοήθηκε 2 φορές. Τα 27 εκατομμύρια εν μία νυχτή γίνανε 400.000 ευρώ. Είναι πράγματα που τα ξέρουν ο καθένας. Να σας απαντήσω. Να μην μιλάω μόνο για μια. Όχι, θα κλείσω και πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω να κάνουμε διάλογο. Δεν έχω κάποιο θέμα. Πέστε μου, πέστε μου, πέστε μου τι θέλετε. Να μην μιλάω, να μην έχω ένα μονόλογο. Ναι, αυτό. Γιατί είσαι πάρα πολύ ευγενικός και νομίζω ότι και αισθάνομαι ότι μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Έτσι πρέπει να μιλάμε. Δεν υπάρχει αλλιώς. Γιατί ο προηγούμενος κύριος παρεκτράπηκε. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε αλλιώς. Αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι σε ένα ποδόσφαιρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο κυρίως, το οποίο είναι κρατικοδίαιτο, όλοι ξέρουμε ότι όλες οι ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου και κυρίως οι μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου είχαν κάποια στιγμή ή έχουν την εύνοια κατά του κράτους. Κατά καιρούς και έχουν ευνοηθεί. Έχουν ευνοηθεί όλες οι ομάδες. Είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, ναι. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αυτά όλοι τα ξέρουν και όλοι τα θυμόμαστε και δεν τα ξεχνάμε. Και όποιος τα ξεχνάει το κάνει επίτηδες. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έθιξα για το θέμα της ΕΡΤ και τα χρήματα τα οποία ο Υφυπουργός Αθλητισμού έδωσε στις συγκεκριμένες ομάδες. Εγώ δεν τα βάζω με τις ομάδες και γενικότερα. Απλώς εγώ στη συνάρτηση με το πώς προπονούνται οι συγκεκριμένοι αθλητές που, ρε παιδί μου, δεν έχουν τις υποδομές και πρωταγωνιστούν κτλ. Δεν μιλάω μόνο συγκεκριμένα για τον Άρη. Μιλάω γενικά ότι το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να μεριμνήσει. Μισό λεπτάκι, θα πείτε ό,τι θέλετε. Να μεριμνήσει έτσι ώστε κάποια ποσά να μειωθούν λίγο, έτσι ώστε να βοηθηθούν και αυτοί οι αθλητές οι οποίοι σε 4 μεγάλες διοργανώσεις μας κάνουν λίγο περήφανους. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη. Δεν ήθελα να κολαντρήσω τους οπαδούς. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή ο Αριανός που σας ακούει. Ναι, και ειδικά, θα σας το πω ευγενικότατα, ο Αριανός έχει ένα πρόβλημα με το σταθμό σας. Γενικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα όταν ακούει κάποιος. Ένα πρόβλημα ότι τον αντιμετωπίζετε σαν παρακατιανό. Η προκατάληψη όμως. Υπάρχει μια προκατάληψη, είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι σωστή και γενικότερα για το σταθμό. Δεν είμαι ο υπεύθυνος για να μιλήσω για το σταθμό. Αλλά ο σταθμός δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Καθώς υπάρχουν εκπομπές του Άρη, το All About Άρης με τον Τσαλκίδη και οπότε δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το θέμα του σταθμού και ας επιστρέψουμε πάλι στις κρατικές επιχορηγήσεις. Οι κρατικές επιχορηγήσεις όμως θα έπρεπε να κάνετε πάλι τη σκέψη σας ότι αυτή τη στιγμή αν μπείτε μέσα στο site της ΕΡΤ θα δείτε ότι η ΕΡΤ έχει αυτή τη στιγμή ήδη 2 προσφορές, η μία της τάξης του 31 εκατομμυρίων και άλλη 30 εκατομμυρίων από διαφημιστικές εταιρείες για το πακέτο που πήρε για να το δώσει. Με λίγα λόγια, τα λεφτά που πάει να δώσει η ΕΡΤ, τα 17, 18, 20 εκατομμύρια, πάει να βγάλει κέρδος. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει πάρει 15 παιχνίδια, του πήρε η ΕΡΤ.
Δεν θα βγάλει ο Άρης. Πάει εντός έδρας. Δεν είναι δυνατόν. Σκεφτείτε μόνο ήρεμα και λογικά και επιχειρηματικά. Δεν θα βγάλει η ΕΡΤ από τα 15 παιχνίδια με 4-5 παιχνίδια μεγάλα τα 2 εκατομμύρια που έδωσε στον Άρη. Πιστεύω και το Θεό και την Παναγία με διαφημίσεις πριν, ναι, ημίχρονο και μετά. Θα σας πω. Και το τρίτο και τελευταίο. Δηλαδή ο κύριος Βασιλιάδης, ο Σκάι, αν είναι δυνατόν, πήγε και έδωσε λεφτά στον Αλαφούζο. Αυτό πράγμα που πραγματικά είναι φοβερό. Ο Sky, που τον βρίζει από το πρωί στο βράδυ. Πάμε στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, που και αυτός αποφελήθηκε. Από εκεί πέρα το θέμα μου δεν είναι. Πιστεύω όντως ότι η ΕΡΤ θα βγάλει κέρδος από αυτό. Δεν είναι το θέμα μου οι συγκεκριμένες ομάδες, αυτές οι 7 ομάδες. Συγγνώμη, θα σε διακόψω άλλη μια φορά. Χίλια συγγνώμη. Ναι. Ξέρεις που έπρεπε να χτυπήσει το θέμα. Το θέμα είναι ότι κάτι ομάδες ανύπαρτες, στην κυριολεξία με 500 εισιτήρια, όπως είναι η Λαμία, να σου το πω δηλαδή καθαρά, θα πάρει 1.450.000. Αυτό είναι το εκπληκτικό. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και όχι ο Άρης, πραγματικά. Δεν μιλήσαμε όμως μόνο για τον Άρη. Είπαμε θα πάρει ξανθή 1.650.000. Δηλαδή κάτι ποσά εκπληκτικά. Τα έχω δει όλα τα ποσά για όλες τις ομάδες. Και αυτές οι ομάδες είναι δορυφόροι στην κυριολεξία. Το πήρα γενικά το θέμα. Δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία κόντρας Άρης πάω και δεν συμμαζεύεται. Είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά δεν μου πολύ αρέσει και δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να βγει. Όχι απλώς για τη δικαιοσύνη, όταν θα αναφέρεις ένα θέμα, απλώς πες ότι και αυτό και αυτό και αυτό, διότι υπάρχουν καταχωρημένα πράγματα στην ιστορία. Δίκιο καθένας. Δίκιο έχετε. Δηλαδή απλώς και ο άλλος ακούει εσένα να κάνεις αυτή τη στιγμή μια πολεμική εναντίον της έτσι. Α, για τον Άρη το λένε. Καταλάβες. Ναι, είναι προκατάληψη που είπαμε στην αρχή. Ότι όταν κάποιος ακούει ή διαβάζει κάποιον και είναι προκατηλημένος από πριν, δεν μπαίνει στη διαδικασία να μπει στην διαδικασία να σκεφτεί ότι αυτός πώς το λέει τώρα. Το λέει για να κολαντρήσει και να κάνει πόλεμο στον Άρη, ή το λέει γιατί θέλει να θίξει ένα θέμα για να βοηθηθούν κάποια παιδιά τα οποία πρωταγωνιστούν και δίνουν χαρές στην ελληνική κοινωνία και φέρνουν μετάλλες στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εγώ το σκέφτηκα και σας το λέω με πλήρη ειλικρίνεια. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Θες να πεις ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήθελα να θίξω. Που δεν δίνουν ούτε πενταράκι ούτε δραχμή και δίνουν λεφτά αλλού. Καταλαβαίνω ότι θέλει την ώρα. Και σε ένα προϊόν όπως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, γενικότερα το λέω σε ένα γενικό ποδόσφαιρο, το οποίο έχουμε ακούσει τα 1.200 μύρια, τα οποία δεν είναι στο top του, να δίνουμε τόσα πολλά λεφτά. Δεν λέω να μην δώσει, να δώσει άμα θέλει. Πάλι όμως φτάνουμε και σε ένα άλλο πάλι ξεχάσαμε. Ποιος έσπασε την κεντρική διαχείριση? Η ομάδα της Super League τώρα από εκεί πέρα το πιο στην έσπασε. Γι' αυτό. Δεν ήταν ο Άρης με στο κόλπο, ο Άρης ήταν έξω. Ο Άρης ήταν στην τρίτη εθνική και στη Β'. Απλώς αυτό το οποίο. Και επέστρεψε. Ναι, ωραία. Τι να κάνει. Σε αυτό, από την πλευρά του Άρη, καλά κάνει ο Άρης. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τον Άρη. Τι έπρεπε να κάνει. Ο Άρης σαν εταιρεία κοιτάει το συμφέρον του και καλά, πολύ έπρεπε καλά να κάνει. Πάρει τα 800 χιλιάρικα που του δίνει η Νόβα. Προφανώς και όχι. Ο Άρης θα κοιτάξει το συμφέρον του και αυτό που τον συμφέρει περισσότερο. Που τα πήρε ο Κούγιας και ο Όφη και κατευθείαν αυτή τη στιγμή βγάζανε ανακοινώσεις επειδή είδαν ότι χάσανε. Σας λέω, επαναλαμβάνω ότι ο Άρης καλά κάνει και κοιτάει το συμφέρον του. Δεν κατηγορώ τον Άρη. Εγώ κατηγορώ αυτούς όπου δεν δίνουν και μερικά χρήματα από αυτά τα χρήματα τα οποία τα δίνουν αριστερά και δεξιά σε αυτούς τους ανθρώπους όπου καθημερινά φέρνουν μετάλλια εδώ και λίγες μέρες. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν είναι το θέμα μου με τον Άρη. Δεν έχω κανένα θέμα με τον Άρη. Ίσα-ίσα γουστάρω να βλέπω τον Άρη να πρωταγωνιστεί. Απλώς σου είπα. Είναι προκατάληψη. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Καταλαβαίνεις σου λέω. Ναι. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λογικά και για το πώς βλέπετε τον Άρη τώρα. Με την νέα εξέλιξη, τώρα με τον Πάκο Ερέρα, με τους ποδοσφαιριστές. Αν έχετε δει κάποια φιλικά, το τσεντικό. Είχα ήδη φιλικά. Είχα πάει και στην Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα. Είδα και τα δύο παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Α, πήγατε. Για πείτε μας. Βεβαίως. Είχα πάει και στη Χάγη. Πήγα και στο Τίλμπουργκ. Η ομάδα είναι καλή, αλλά η ομάδα θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Η ομάδα χρειάζεται πολύ χρόνο και ο χρόνος είναι εχθρός του Άρη αυτή τη στιγμή. Εντάξει, όταν έρχονται. Ήρθανε πολλοί παίκτες. Ναι, αυτό. Όχι. Ήρθανε παίκτες που ήταν απροετοίμαστοι τελείως. Όπως είναι ο Γιούνες, όπως είναι ο Γκάμα. Ήρθανε παίκτες που έρχονται συνεχώς και υπήρχε μια σχετική αργοπορία, αλλά η ομάδα θέλει δουλειά. Πιστεύω ότι ο Άρης θα τέλει Οκτωβρίου, η μέση Οκτωβρίου με τέλη Οκτωβρίου θα είναι πανέτοιμος. Ότι κάνει σωστή δουλειά ο Ερέρα δεν χρειάζεται καμία συζήτηση. Είναι πολύ μεγάλος προπονητής και δεν το λέω απλώς επειδή είναι Μαριανός. Όχι, είναι γνωστό το όνομα του Πάκο Ερέρα, δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι πολύ καλός προπονητής, το υλικό είναι πάρα πολύ καλό. Βάθος δεν έχει ομάδα, είναι η αλήθεια, αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά πιστεύω ότι λόγω φανέλας και λόγω
δύναμης που έχει η δυναμική της ομάδας μπορεί να διεκδικήσει με άνεση τη θέση, μια θέση στην Ευρώπη. Αυτό. Και κυρίως αυτό που είπατε ότι θέλει χρόνο, προφανώς, όταν ουσιαστικά ο Άρης τώρα χτίζεται. Και γενικότερα όταν... Φτάσανε 14-15 μεταγραφές όπως είναι το κάνει. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια νέα ομάδα. Ήταν, αυτό, ήταν η πραγματικότητα ήταν ότι το περσινό ρόστερ ήταν άθλιο. Αυτή είναι η αλήθεια και όποιος οι άνθρωποι που λέγανε στην αρχή να κρατήσει ένα κορμό και τα λοιπά, κοροϊδεύαν τον εαυτό τους. Μιλάμε και για διαφορετικές που... εθνικές κατηγορίες με διαφορετικές απαιτήσεις. Ναι, ναι, συμφωνώ, αλλά άμα διαβάζετε κάποια σχόλια στην αρχή με μυροφορίδι που θέλανε ο κόσμος να μείνει, να κρατηθεί ο κορμός και τα λοιπά. Δηλαδή μιλάμε για αστεία πράγματα, ο Άρης θα κινδύνευε να πέσει με το περσινό ρόστερ. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, ότι δεν ήταν ένα κρατηθεί ο κορμός της περσινής ομάδας. Η περσινή ομάδα έκανε τη δουλειά της μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα έπρεπε να φανάλει πόσο. Και την έκανε πολύ καλά. Ναι, πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή φτιάχνεται ένα σημείο και μετά πήγαινε τρένο. Πέτυχε το στόχο της, ως εκεί. Πέτυχε το στόχο, ήταν ομάδα μιας χρήσης αυτή, τελείωσε. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Αυτό τελείωσε, από εκεί πέρα τώρα θα σας το ξαναλέω άλλη μια φορά, επειδή τους είδα πραγματικά και χάρηκα, φτιάχνει μια πολύ ωραία ομάδα. Είμαι σίγουρος για αυτό. Και είμαι πολύ σίγουρος για τον προπονητή. Οι παίκτες που έχει πάρει είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες και αν πραγματικά η ομάδα δέσει, πιστεύω ότι με χαρακτηριστική άνεση θα πάρει τη θέση, θα πάρει τη πέμπτη θέση, με τέταρτη, θα παλέψει δηλαδή με Τρίπολη και Ατρόμητο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και εγώ το βλέπω ότι ο Άρης θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει για τις θέσεις της Ευρώπης και να σας πω την αλήθεια, μου έχουν λείψει τα Άρης Πάο και τα Πάο Κάρης που μια ολόκληρη πόλη ήταν σε αυτούς τους ρυθμούς. Δηλαδή τώρα θέλεις λίγο να πάρει λίγο ζωντάνια όλη η πόλη. Και όχι μόνο, υπήρχε και ο σχετικός χαβαλές μεταξύ των οπαδών. Και η πόλη, δούλευε, ρε φίλε. Και η πόλη δούλευε. Τα καφέ δούλευαν και ειδικότερα. Πρέπει να είναι. Αυτά τα πράγματα έτσι είναι και έτσι θα είναι. Μια ζωή δεν αλλάζουν αυτά. Δεν χάνονται ομάδες σαν τον Άρη. Δεν χάνονται. Απλώς η απουσία από την Super League είχε χάσει αυτό το ενδιαφέρον το ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι. Θα σας πω ένα τελευταίο και να κλείσω. Αν κοιτάγατε τα σχόλια του κόσμου μετά τον αγώνα που έδωσε ο Ατρόμητος και η Τρίπολη στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη, ναι. Και μιλάμε για σχόλια οπαδών του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να τα δείτε αυτή τη στιγμή, να μπείτε πάνω σου χάρη στα γνωστά τα μεγάλα site. Στο Facebook. Δείτε ότι... Όχι, δεν κοιτάτε, λέω για Facebook. Μιλάω για το να σου πω και ονομαστό, στον Καζέτα, στην ΕΝΑ κτλ. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, το 90% γράφει ευτυχώς που γύρισε ο Άρης και θα μπορούμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς επιπλέον στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Φτάνει με τον Ατρόμητο και τις Τρίπολες κτλ. Έτσι ακριβώς έγραφε κόσμος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση και δεν συμπαθεί τον Άρη. Άμα κοιτάξει κάποιος το κοινό καλό, δηλαδή το κοινό καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου όσον αφορά την Ευρώπη, ομάδες όπως τον Άρη χρειάζονται, γιατί ο Άρης, αν μη τι άλλο, έχει προσφέρει βαθμούς, έχει κάνει μεγάλες νίκες, οπότε ναι, σε αντίθεση με τον Ατρόμητο και τον Αστέρα Τρίπολης που παίζουν ένα παιχνίδι και βγαίνουν εκτός και δεν δίνουν νίκες. Αν έχει τέτοια ευκαιρία με τέτοιες ομάδες, σαν τη Δυναμό Μπρέστ που έφαγε 4 γκολ στην Κύπρο και τους άλλους τους ανύπαρτους Σκοτσέζους και δεν μπορείς να περάσεις, άρα είσαι λίγος. Τελείωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και εκεί φτάνουμε τώρα πάλι σε αυτά που μιλάγαμε, κρατικές επιχορηγήσεις. Όταν βλέπεις αυτά τα γήπεδα αυτών των ομάδων που παίζουν Ευρώπη, να έχει ο ένας στην Τρίπολη 1000 άτομα και ο άλλος 2000 σε αγώνα ευρωπαϊκό στην Αθήνα. Ναι. Αυτά είναι τα χάλια. Δεν διαφωνούμε, να ξέρετε. Εκεί πραγματικά προσβάλλει το προϊόν. Ναι. Έχετε δίκιο, εγώ σε αυτό δεν αντιλέγω καθόλου. Έχετε δίκιο και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση χωρίς μπινελίκια και τέτοιο, να κάνουμε διάλογο και να μπορούμε να βρούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από, να καταλάβουν όλοι ας με το τι παίζει και να βγάλουμε και εμείς σε μια άκρη μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Καληνύχτα σας και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εγώ να σε καλά. Να σας ξανακούσουμε, γιατί όχι. Θέλουμε τέτοιους Αριανούς να μπορούμε να συνεχθούμε και όχι να ξεκινάνε τα μπινέλια και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει. Γιατί αυτό το οποίο κάνει όμορφο το ραδιόφωνο και γενικότερα γουστάρεις να ακούς είναι ότι να γίνονται διάλογοι μεταξύ των δύο πλευρών. Υπάρχει επικοινωνία. Ναι, γιατί ας πούμε, με επιχειρήματα μπορεί να λυθεί το πράγμα, ας πούμε. Δεν είναι κάτι
πολύ μακριά από την πραγματικότητα, είναι κάτι normal. Να πούμε πως η Bayern Μονάχου κατέκτησε το Super Cup Γερμανίας, εντάξει, ψηλό αναμενόμενο να πούμε την αλήθεια. Επίσης να πούμε πως στο 23ο λεπτό Μπαρτσελόνα Σεβίλη 0-1. Με τη Σεβίλη να παίρνει το προβάδισμα σε αυτό το παιχνίδι των δύο ομάδων. Νομίζω η Σεβίλη ξεκινάει με έκπληξη. Τουλάχιστον μία έκπληξη. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς, έχει θέμα μπροστά, αλλά εντάξει, να σου πω, το Super Cup κιόλας δεν το πολύ υπολογίζουν στην Ισπάνια, δεν είναι και κάτι το Super Bowl. Απλώς δίνει την ευκαιρία σε προπονητές να δουν το τι ψάρια πιάνει η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Αλλά και πάλι, ένας τίτλος είναι ένας τίτλος, δεν είναι λίγο. Καλά, ναι, εντάξει. Είναι αλλά τώρα... πιο πολύ θέμα γοήτρου. Ναι, είναι το γοήτρο αυτό. Εντάξει, τώρα και Σεβίλη και Μπαρτσελόνα τώρα δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη ένα Super Cup Ισπανίας. Και όταν είσαι κιόλας νταμπλούχος με πρωτάθλημα και κύπελο στη χώρα σου, δεν νομίζω ότι το Super Cup θα σου πήγε πολλά. Αυτό και γενικότερα και η Σεβίλη έχει κάνει απίστευτες πορείες και στην Ισπανία, αλλά και ειδικότερα στην Ευρώπη έχει κατακτήσει ένα καρό. Έχει γίνει μια παραδοσιακή δύναμη. Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, είμαστε 28 λεπτά μετά τις 11. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και να πούμε και 2-3 πραγματάκια έξτρα και να την κάνουμε κι εμείς σιγά σιγά. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου και τον καλό φίλο ακροατή Χρήστο να βρίσκονται πίσω από το μικρόφωνο και τον Βασίλη Καβαδία να είναι και συμπαραγωγός, ναι, ο σωστός συνάδελφος, το κλασικό κλισέ που λένε, ισχύει. Σωστή παρατήρηση του Βασίλη εδώ πέρα. Για τον φίλο τον Χρήστο, είδες, αβάντα σε κάνει χολύπτης. Βλέπεις εδώ, έτσι. Θα είμαστε περίπου για 20 λεπτάκια ακόμα παρέα μαζί σας εδώ πέρα για να τα λέμε, να δούμε το τι έχει. Εντάξει, δεν έχει και πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε και να σχολιάσουμε, να δώσουμε δύο αποτελεσματάκια. Paris Saint-Germain Caen στο 71ο λεπτό. Η Paris είναι 2-0 μπροστά. Και πάμε και στο Super Cup Ισπανίας. Αυτό ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Σεβίλη, όπου βρίσκεται στο 35ο λεπτό με την Σεβίλη να προηγείται με 1-0 κόντρα στην Νταμπλούχο Ισπανίας. Να πούμε πως στην Εύβοια από το απόγευμα υπάρχει φωτιά και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης με απόφασή του κήρυξε τον Δήμο Δυρφίων και Μεσαπίων σε έκτακτη ανάγκη με τις φωτιές με τη φωτιά που υπάρχει σε εκείνες τις περιοχές. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και να μην ξαναζήσουμε άλλες τέτοιες στενάχωρες καταστάσεις όπως ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Να πούμε ότι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για αυτά τα 20 λεπτά που θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε και να τα λέμε παρεούλα είναι μόνο με SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Με χρέωση 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και ΦΠΑ. Για πες μου λίγο τώρα τα θέματά σου εδώ, τι φάση ας πούμε. Τι θέματα θες να ακούσεις. Ό,τι γουστάρεις, σε τι mood είσαι ας πούμε, τι θες να πεις τώρα. Καταρχήν είμαστε σε mood καλοκαιρινό. Έτσι, ναι. Mood 15 Αύγουστου. Θα πας και πουθενά το 15 Αύγουστου. Θα πάω, δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ, θα πάω πουθενά το 15 Αύγουστο. Και εγώ ποιος είμαι ρε φίλε να σου πω. Γιατί δεν μπορεί να κάνω, ας πούμε, το θέμα να πας, ας πούμε, καμιά Χαλκιδική να πω. Γιατί τώρα σήμερα δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως το λες, υπονοείς ότι θα πάμε μαζί κάπου το 15 Αύγουστο. Αυτό υπονοώ. Ναι, αλλά αν υπονοείς αυτό, εγώ θα σου πω το άλλο, ότι σήμερα δεν ήμασταν μαζί. Έτερον εκάτερον. Τι έτερον εκάτερον, φίλε. Μπορεί να κάνεις με κανένα θέμα, ρε φίλε. Μπορεί να έχεις τα. Κοίταξε, όπως λέμε εμείς celebrity σε τέτοιες περιπτώσεις. Και για να διατηρούμε έτσι το μύθο γύρω από το όνομά μας, είμαι καλά.
Δεν υπάρχει μύθος, ρε φίλε. Δεν λες και τίποτα. Δεν λες και τίποτα. Να έλεγες τίποτα, να πάει στο καλό. Αλλά δεν λες τίποτα. Κοίταξε, σίγουρα μας χαλάει λίγο το τριήμερο αυτός ο ΠΑΟΚ, τον οποίο τον βάλανε παραμονή 15 Αυγουστού. Τι αν είναι δυνατόν. Όχι, νομίζω καλή μέρα είναι. Αλλά νομίζω το παιχνίδι πρέπει να είναι εντός. Για να είναι ακόμα καλύτερη. Δηλαδή, και μισή Θεσσαλονίκη θα είναι στη Χαλκιδική και η άλλη μισή θα είναι σε κανένα νησί. Είναι. Από αυτούς που δουλεύουν. Αυτούς δεν δουλεύουν. Θα δουλέψουν και τα μαγαζιά της Χαλκιδικής. Γιατί όχι. Γιατί, σου λέω, οι τύποι οι οποίοι έχουν μαγαζιά στην Χαλκιδική κάνουν πάρτι τώρα. Ξέρεις. Εφόσον δεν είναι εντός έδρας παιχνίδι και δεν χρειάζεται να πάω στην Τούμπα, μια χαρά ζώρα. Θα δουλέψουν οι καφετέρες και τα sports καφέ. Βάστο. Θα το τερματίσουν γενικότερα. Και ειδικά τώρα που έχει βγει έτσι λίγο η φήμη, έτσι, του έχει βγει το όνομα που ας πούμε, παίζει μπάλα, κάνει, ράνει, αξίζει να τον δεις. Θα τον παρακολουθούν ακόμα και περισσότερο. Μπαλαδόφατσες που θέλουν να δουν μπάλα, να ασχοληθούν λίγο με το θεματάκι. Α, μην άντε πάμε να δούμε και να πάω. Γιατί εντάξει, το καλό πράγμα πούμε, το λες. Δεν είναι ότι το λες. Θα το πεις. Εγώ το λέω, μας το χαλάει από άλλη άποψη. Θα πήγαινες χαλαρός και ωραίος κάπου, θα άραζες, θα έκανες εκεί πέρα το τριήμερο έως πενταήμερο. Τριήμερο εσύ, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πενταήμερο εγώ. Που δεν θα είχα θέματα. Και θα ήσουν άνετος εκεί πέρα, κάπου στη Χαλκιδική θεωρητικά. Κάτσε, ή κάπου αλλού κοντινά και θα. Θα βουτούσες. Θα τα λαβουτούσες, ακριβώς. Καλά είναι. Τρίτη. Νομίζω. Είναι ότι είναι παραμονή του 15. Αυτό είναι. Γιατί σε χαλάει τόσο πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Γιατί συνήθως εκεί πέρα, κοίταξε, η εβδομάδα που πέφτει μέσα ο 15 Αυγούστος, λέγεται όλοι 15 Αυγούστος. Τα έχουμε πει αυτά, γιατί όλοι κολλάνε άδειες δεξιά-αριστερά και την κάνουν όπου μπορούν και όποτε μπορούν. Τώρα ναι, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, εντάξει, δεν είναι δουλειά, ρε φίλε. Εντάξει, άμα είσαι τίποτα δημοσιογράφος, παραγωγός και τα λοιπά και σε χώσουν, ας πούμε. Τώρα, ναι. Τρως μια στεναχώρια, ρε παιδί μου. Ειδικά άμα έχεις να καλύψεις κανένα παιχνίδι, να τρέχεις από εκεί μεικτές ζώνες, να έχεις να γράψεις, να έχεις τίποτα ροή, τίποτα περίεργα ιστορίες κτλ. Είναι λίγο δυσκολάκι. Αλλά τώρα οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, που άμα δεν είσαι σερβιτόρος. Άμα δεν είσαι μπάρμαν ή μπαργούμαν, ας πούμε, σε τέτοια ομάδα, εντάξει, στην μπαργούμαν κλαϊμάν. Βασικά ισχύει. Τώρα και μπαργούμαν να παρακολουθούν. Σε τέτοια επαγγέλματα, σε τέτοια θέματα, εκεί πέρα το σκέφτεσαι, ρε φίλε. Αλλά τώρα να πούμε ο άλλος, ας πούμε, που χου, ρε παιδί μου, δουλεύει σε μια μεταφορική, σε μια ναυτιλιακή, ρε παιδί μου, που χου. Δεν τον πολύ χαλάει κιόλας. Δηλαδή που πέφτει. Δηλαδή, εκείνο το απόγευμα τι θα μπορούσε να κάνει, εντάξει, μπορούσε να είναι σε μια παραλία. Εντάξει, είναι, ρε φίλε, είναι εβδομάδα αργίας. Σε μια καφετέρια, ρε φίλε. Είναι εβδομάδα αργίας. Αυτή η εβδομάδα για το Θεσσαλονικιό έπρεπε να λέγεται Χαλκιδική. Ή Βαρέλα, διάλεξε και πάρε. αυτό είχε βγει σε φωτογραφίες στο Facebook με τον παλιό τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Ιτάνς. Τον Σάρλς, ναι, τον πρώην τερματοφύλακα της Καβάλας με πέρασμα από τον Ατρόμητο. Πώς μου ήρθε, πώς το έχω συγκρατήσει, δεν ξέρω. Είσαι. Έχεις μνημονικό, ρε φίλε. Έχω. Θυμάσαι. Ναι, γενικότερα, φίλε, ισχύει να ήταν μια τιμητική, ρε παιδί μου, εβδομάδα προς την Χαλκιδική. Εντάξει, τη Θεσσαλονική όμως που την έχουμε εδώ πέρα κοντά, δεν την πολύ εκτιμάμε. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα είχα μια συζήτηση πριν, ας πούμε, πριν μπω στο στούντιο που έλεγε ο άλλος, ας πούμε, ρε φίλε, λέει, πάω εδώ και 20 χρόνια Χαλκιδική. Βαριέμαι, δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού. Κατάλαβες. Κοιτάξτε, εντάξει, δεν την εκτιμάμε. Είναι ο σίγουρος ο προορισμός για να κανονίσεις είτε διακοπές τελευταία στιγμή, είτε για να πας για μπάνιο τελευταία στιγμή. Θέλεις να πας κάπου κοντά, πετάγεσαι στα ψηλά του πρώτου ποδιού. Έχεις περισσότερο χρόνο, πηγαίνεις και στα βάθη του πρώτου ποδιού, αν είσαι και λίγο party animal ειδικά, ή πηγαίνεις στο δεύτερο πόδι που είναι πιο οικογενειακά, πιο ωραίες παραλίες, ή πιο. Εντάξει, και εκεί που πηγαίνει η νεολαία είναι λίγο πιο ήρεμα. Η νεολαία στο δεύτερο πόδι που πηγαίνει. Η νεολαία πηγαίνει. Πηγαίνει στο δεύτερο πόδι. Ναι. Απλά δεν είναι. Στο Μαρμαρά θα πάει, ρε φίλε, πού θα πάει. Θα πάει. Νικήτη, Ακτή Καλογριάς, Ελιά. Οι extreme, οι hardcore θα πάνε και καμιά βουρβουρού έτσι για το. Έτσι για το θέμα μας. Ναι, για το θέμα. Για τη selfie. Για τη selfie. Για τη selfie. Αυτό με τη selfie, ρε φίλε. Εντάξει, έτσι. Ο πιο ανόητος τρόπος να πεθάνεις. Πήγα να πατήσω ένα ζευγαράκι το οποίο ήταν μέσα στη μέση του δρόμου για να. Ξέρεις, χωματόδρομοι εκεί πέρα. Κάπου. Το ξέρεις ότι πας για κόψιμο.
Στο λέω. Γιατί? Ναι, συνέχισε, αλλά απλώ σε προειδοποιώ. Ρε φίλε, το πα και κόψε. Κάτι χωματόδρομο ήταν μέσα στη μέση του δρόμου για ένα selfie, γιατί είχε ωραία θέα. Α, sorry, sorry. Σε αδίκησα, συγγνώμη. Τι νόμιζε τα πω, βέβαια. Σαρδανάπαλε. Εσύ νόμιζε πήγαινε να βγάλει selfie και θα πήγαινε να πάντουσε στου άλλου. Και λέω, μα θα σε κόψω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν γίνεται. Άμα το είχα κάνει αυτό, θα το έλεγα στον αέρα. Ναι, ρε φίλε, ξέρω και εγώ λέμε τι φάση. Αυτό έχει αυτή τη γνώμη. Τι λέει ο Θράσης, θα το πει στο ραδιόφωνο. Θα ήθελα να το πιάσω από εδώ πέρα να πούμε. Ναι, οκ, εντάξει. Πάνω μετά στι καβουρότρυπε, στι σκαρφαλώνα, πάνω στα βράχια, δεξιά, αριστερά, από εδώ, από εκεί. Αλλά με πλήρη εξοπλισμό, έτσι. Είχαν κάποιοι προχωρημένοι και κοντάρια και αδιάβροχε κάμερε και χαμό. Και γίνει εκεί πέρα στούντιο φωτογράφηση. Κοίτα, δεν λέω το όταν πας σε διακοπές, ρε παιδί, εντάξει, προφανώς θα βγεις και τη φωτογραφία σου, θα κάνεις και το ένα σου, θα κάνεις και το άλλο σου. Okay. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε φίλε, τώρα δηλαδή. Με τα social media έχει παραγίνει. Δηλαδή, ο άλλος, ας πούμε, πάει ας πούμε, σε ένα μαγαζί, μόνο και μόνο για τη selfie, ρε. Πω τώρα μίλησα έτσι σαν 80χρονο. Στελάκι μου! Όχι, ρε φίλε. Αυτή είναι η νεολαία. Αυτό που λένε αυτή είναι η νεολαία. Τώρα, ρε φίλε, ναι. Να πας σε ένα μαγαζί, όχι γιατί ρε παιδί μου περνάς καλά ή γουστάρεις στο μαγαζί, απλώς γιατί είναι in προορισμός, ας πούμε, για το καλοκαίρι ή για την περιοχή που μένεις, ας πούμε, και πας εκεί πέρα για το check-in ή πας για τη φωτογραφία. Όχι, αν δεν κάνεις check-in, είναι σαν να μην έχεις πάει. Είσαι ντεμοντέ. Όχι, δεν έχεις πάει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Και τι με νοιάζει, ρε φίλε, δηλαδή, εγώ ξέρω τι πήγα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα λένε, το τι θα σκέφτονται οι άλλοι, δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Αλλά τώρα το να πάω σε ένα μαγαζί για μια selfie, το θεωρώ και λίγο έτσι. Να το πω πόσο. Το πω λίγο κατάδια. Να το πω λίγο έτσι. Ναι, δεν είναι και. Ότι έχει τα θεματάκια σου, ρε παιδί μου. Και το κάνουν πολλοί, ειδικά στι ηλικίε μα, α πούμε. Είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, πάμε σε αυτό το μαγαζί μόνο για το check-in. Εντάξει, το καταλαβαίνω το να πας να βγάλεις μια φωτογραφία ή να βγάλεις μια selfie ή να κάνεις επίτηδες για ένα check-in, γιατί μπορείς να θες να κολαντρήσεις ή να θες να αποσπάσεις ένα like, ένα comment από μια, ας πούμε. Πες μας για τις τακτικές επίθεσης σου. Όχι δικές. Σε δίπλωσε μας το πλάνο σου. Για ένα φίλο από το χωριό που δεν το ξέρεις. Για ένα φίλο από το χωριό. Πολύ ωραία. Από μια τύπησα, ρε παιδί μου, και με αφορμή αυτό το check-in ή αυτό το story, αυτή τη φωτογραφία να μπορέσεις. Να πιάσει συζήτηση, ρε παιδί μου, και να το πω σε διαφορετικά το θέμα. Εκεί θα σε καταλάβω και θα σε στηρίξω που θα κάνεις το story, το check-in ή θα βγάλεις τη φωτογραφία. Διαφορετικά τώρα, μόνο και μόνο για να μου δείξεις ότι πήγες στο συγκεκριμένο μαγαζί. Όχι, ρε φίλε, δεν σε στηρίζω. Δεν σε στηρίζω, ρε φίλε. Εντάξει. Καλά τα λες. Καλά τα λέω. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι. Συμφωνώ απόλυτα. Μάθαμε και μερικά από τα μυστικά του μεγάλου Στέλιου Παπαντονίου. Όχι, φίλε, όχι. Να σου πω κάτι. Του κυνηγού Στέλιου Παπαντονίου. Το θέμα είναι ότι, ρε φίλε, είναι μια ιδέα. Εκεί πέρα το δικαιολόγο μπορεί. Είναι, επειδή είναι ένα άλοθη που δίνω σε αυτούς οι οποίοι ανεβάζουν φωτογραφίες και κάνουν check-in. Γιατί όλοι τα έχουμε κάνει αυτά. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι για ποιο λόγο τα έχεις κάνει. Δηλαδή, τα παλικάρια οι οποίοι έχουν ένα σκεπτικό επίθεσης, ας πούμε, προς την εθέρια ύπαρξη, τα δικαιολογώ για να το κάνεις αυτό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, να πούμε. Για ποιο λόγο. Από όλους όμως, από την παραλία που πήγα σήμερα, όσους είδα. Έναν συνάδελφο εκεί πέρα τον λυπήθηκα. Συνάδελφο εντός εισαγωγικών. Ναι. Ήταν ένας κύριος εκεί πέρα, τουρίστας πρέπει να ήταν από εξωτερικό, ο οποίος τι τραβούσε για την τέχνη. Είχε τη γυναίκα σκαρφαλωμένη πάνω στα κατσάβραχα εκεί πάνω να ποζάρει για να βγάλει τις φωτογραφίες και από την αντίθετη πλευρά είχε την κόρη που περίμενε και εκείνη φωτογραφίες. Ο άνθρωπος έδωσε ρεστιάλ. Ήμουνα έτοιμος να τον πω respect. Χαρά στο κουράγιο. Χαρά στο κουράγιο. Αυτό ακριβώς. Έπρεπε να το πω στο πιάσεις κουβέντα, ρε φίλε. Να πούμε πως Μπαρτσελόνα Σεβίλη στο ημίχρονο είναι 1-1 με γκολ του Πικέ. Και επίσης να πούμε πως Bayern, βασικά Άιντραχτ Φραγκφούρτης, Bayern 5-0 με τον Λεβαντόφσκι να κάνει hat-trick και να παίρνουν οι Βαβαροί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Γερμανία. Να πάμε να δούμε και το Paris Saint-Germain Καένο που είναι στα χασομέρια, είναι και στις καθυστερήσεις δηλαδή. Είναι στο 3-0 και όπου να είναι και αυτό θα είμαστε σε θέση να το δώσουμε και αυτό τελικό. Επίσης,
το βλέπω συχνά και έτσι λίγο με, με πιάνει λίγο ρε παιδί μου, με τσιτώνει ρε παιδί μου, το ότι αποφασίζουμε εμείς να πάμε ρε παιδί μου σε ένα μαγαζί. Είτε αυτό είναι καφετέρια, είτε αυτό είναι ρε παιδί μου μπαράκι, κλαμπ και δεν συμμαζεύεται. Και βλέπω ρε φίλε μια παρέα ας πούμε 2, 3, 4, 5 ατόμων και τα λοιπά. Σε τέσσερις παρέες συνήθως το συναντάω, που ρε φίλε όλοι κάθονται με το κινητό στο χέρι. Όλοι, δηλαδή δεν κάνουν κάτι, απλώς ανεβοκατεβαίνουν την αρχική σελίδα. Δηλαδή τώρα άμα την έχεις ανεβοκατεύει την αρχική σελίδα καμιά δεκαριά φορές, μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις φροντίσει, έχεις ενημερωθεί για την επικαιρότητα που έχουν βγει οι υπόλοιποι φίλοι σου, τι έχουν κάνει, σε ποιο μαγαζί πήγαν. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, τα έχεις δει όλα ρε φίλε. Αυτό ρε φίλε, όταν είσαι σε τέτοια φάση, γιατί βγαίνεις από το σπίτι. Άμα είναι ρε φίλε να βγω εγώ. Το έχω φιλοσοφήσει. Μπορεί να στέλνουν μηνύματα ο ένας στον άλλο λόγω της δυνατής μουσικής. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Άντε, άμα. Σάπιο είναι αυτό, ρε φίλε. Τώρα πλάκα με κάνεις. Γιατί δεν είναι σάπιο να βγαίνουν έξω για ποτό και να παίζουν με το κινητό. Αυτό, είναι σάπιο, ρε φίλε. Είναι δηλαδή... σάπιο, εντάξει. Τώρα που λέγαμε για θέματα. Έτσι, το να τακάρεις, ας πούμε, και να πας να φλερτάρεις, ας πούμε. Ο καλύτερος εντός εισαγωγικών στόχος. Για τον μίστη, για τον τύπο ο οποίος είναι κυνηγός και θέλει να παίξει μπαλίτσα, είναι να πάει να βρει δύο τύπισες οι οποίες κάθονται με το κινητό στο χέρι, και οι τρεις ή οι δύο. Είναι οι πιο εύκολες προσεγγίσιμες σε τέτοια φάση. Εγώ πιστεύω ότι θα πεις το κλασικό ότι θα πρέπει να πας στην πιο όμορφη. Στην πιο... Όχι φίλε, όχι φίλε. Είναι στην πιο ψαγμένη εκεί πέρα, γιατί σε αυτήν θα κολώσουν να πάνε οι υπόλοιποι. Σε αυτό το κλασικό, αυτός ο θρύλος που... Και αυτό ισχύει, απλώς σου λέω τώρα, άμα είσαι ρε παιδί μου σε τέτοια φάση ας πούμε και τα λοιπά, και δεν ξέρεις πώς να το δω, το στέλνει διαφορετικά. Πας όποια γουστάρεις εσύ από τις τρεις, ή μπορεί να πας στην πιο όμορφη, ή μπορεί να πας στην πιο άσχημη, ή μπορεί να πας όποια γουστάρεις εσύ. Αλλά είναι πιο εύκολο προσεγγίσιμο, ρε παιδί μου, το να πας να μιλήσεις σε αυτήν, από ότι να πας σε μια παρέα, ας πούμε, τριών κοριτσιών, ας πούμε, και να τους δεις ότι αυτές και οι τρεις μιλάνε μεταξύ τους. Είναι πιο δύσκολο να πας να την προσεγγίσεις για την πιέση κουβέντα. Κατάλαβε, δηλαδή το σκέφτεσαι μια-δυο φορές, ρε παιδί μου, λες μια, όπα ρε φίλε, τώρα πώς να πω, αυτές μιλάνε συνέχεια ή συζητάνε συνέχεια ή χορεύουν συνέχεια. Ενώ άμα τις δεις τις άλλες ότι κάθονται με το κινητό στο χέρι και είναι λίγο σε τέτοια φάση, λες εντάξει, πολύ πιο εύκολα θα πιάσουν συζήτηση. Ρε, παιδί, ναι. Όχι να πιάσουν συζήτηση όλες, δεν μας ενδιαφέρουν όλες. Έχεις εντοπίσει από πριν το στόχο σου και όρμας προς το στόχο. Οι υπόλοιπες δεν σε νοιάζουν, να αφήνουν και για τους φίλους να έχουν ασχολούνται. Εφού ούτως ή άλλως δεν μιλάνε μεταξύ τους. Σου λέω για τις υπόλοιπες. Σου λέω ότι αυτές έχουν πιο πολλές πιθανότητες να θα βαριούνται και θα πιάσουν κουβέντα μαζί σου. Α, μπορεί. Να δώσουμε τελικό Paris Saint-Germain Caen 3-0. Είναι τελικό. Τι με δείχνεις. Μπαρτσελόνα ισοφάρισε, αν βλέπω καλά. Το είπα, είναι λίγο μακριά, το είπες. Σε ποιο στούντιο είσαι εσύ να πούμε. Πού είσαι εσύ, ρε. Σε ποιο ραδιόφωνο κάνεις εκπομπή. Να πέσει το replay, να... Όχι, είπαμε. Μίχρονο Μπαρτσελόνα Σεβίλη 1-1 με γκολ του Πικέ. Μεγάλος Ερ Πικέ. Φίλε, μεγάλος παίχτης. Μεγάλος μίστης. Μεγάλος μίστης. Σακύρα, που ήταν και μεγαλύτερη του. Είναι μεγαλύτερη του. Ναι. Είναι μεγαλύτερη. Σακύρα γύρω 40 νομίζω είναι. Πώς είναι. Όχι, πιο πολύ είναι. Όχι, ρε, σιγά μην είναι 40 χρόνια Σακύρα, ρε φίλε. Είναι μεγαλύτερη του. Ρε, αυτές κρατιούνται, δεν ξέρω τι κάνουν. Στη φόρμα όλοι τις βάζουν. Τώρα θα σου έλεγα τι κάνουν, αλλά... Θέλω να είσαι σεμνός και κομψός. 41! Δίκιο έχεις, ε. Δίκιο έχεις, εντάξει. Ζητώ... Την έκοψα και ένα χρόνο για λόγους ευγένειας. Ενημερωμένος! Έτσι, ωραίος. Σακύρα, λοιπόν. Ωραία. Μια χαρά. Άντε, κάνε και έναν επίλογο, γιατί είναι και... Να κάνω έναν επίλογο. Και 55. Τώρα κάτσε να κάνω και ένα refresh εδώ. Κάνε ένα refresh. Σε περίπτωση που έχουν στείλει κανένα μήνυμα όπως το 512, που δεν το διαβάσαμε χθες, αλλά το διαβάσαμε σήμερα. Για πες, ένα επίλογο. Τι να πω, καλό 15 Αύγουστο να έχουμε. Δώσε ένα προγνωστικό. Προσοχή στους δρόμους. Έτσι, σωστό. Το προγνωστικό το έχω δώσει, είναι ένα δύσκολο 1-1. Ποιος θα βάλει τον γκολ. Πιστεύω ότι θα μας βγει η ψυχή. Ειλικρινά δεν με νοιάζει ποιος θα βάλει τον γκολ. Είμαστε δηλαδή 2 μέρες πριν τον αγώνα. Την Κυριακή έφυγε. Πες, Δευτέρα και Τρίτη έμεινε. Και από τώρα λέω σφύριξέ το.
Εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχθηκες την πρόσκληση. Και καθώς, εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Καθώς ήρθες από δεύτερο πόδι κατευθείαν εδώ πέρα για εκπομπή πανέτοιμος, έτοιμο πόλεμος. Και για αυτό το λόγο σε αποθεώνουμε στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Αυτό ήταν και για σήμερα. Να ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και καλή εβδομάδα σε όλους από τον Βασίλη Καβαδία, τον Σύρπα Παντονίου και τον Χρήστο. Ένα όμορφο βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 10.